Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Και επειδή η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις βοηθά με την σιωπή της και τη στάση της τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας, που σήμερα είναι οι αιρέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλιση κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33. Άρθρα. Συνήθως οι αθλητικοί κώδικες έχουν περίπου γύρω στα 2.000 άρθρα και όχι 12 και εξυπηρετούν πολύ πιο καλύτερα από εκείνον που είχε 12.000 άρθρα. Γιατί? Διότι είναι σοφά διατυπωμένες οι διατάξεις του. Άρα ένας νόμος εξυπηρετεί όταν είναι κατά τρόπον πρόσφορον και κατά τρόπον σοφών οι διατάξεις. Και όχι εάν θέλουμε να φτάσουμε σε λεπτομέρειες. Αυτό είναι το ένα αρνητικό στοιχείο. Το δεύτερο αρνητικό στοιχείο είναι, επειδή έχει εξαντλείται σε πολύ μεγάλες λεπτομέρειες, κάποια σημεία, πολλά σημεία, δηλαδή όχι κάποια, πολλά σημεία, δεν μπορεί να τα καλύψει. Δηλαδή, εν τη σπουδή του ο νόμος αυτού να καλύψει όλες τις λεπτομέρειες, κάποια σημεία δεν μπορεί να τα καλύψει, διότι θα έπρεπε να είναι ογκώδης. Τι έκανε λοιπόν? Λέει, η τάδε περίπτωση θα ρυθμιστεί δια προεδρικού διατάγματος. Η τάδε περίπτωση θα ρυθμιστεί δια υπουργικής αποφάσεως. Τέτοιες διατάξεις εξουσιοδοτικές που εξουσιοδοτούν τον αρμόδιο υπουργό να εκδίδει προεδρικά διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις είναι πολλές στο νόμο αυτό. Αλλά αυτά τα διατάγματα και αυτές τις αποφάσεις δεν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα. Γιατί δεν έχουν εκδοθεί? Διότι οι διατάξεις αυτές δεν είναι πρόσφορες. Δηλαδή, αν έχουμε τόσο λεπτομερείς διατάξεις και ρίξουμε μέσα στον χώρο της εφαρμογής του νόμου και μια σωρία άλλων διατάξεων, διαταγμάτων, αποφάσεων κτλ., θα καταλήξουμε σε ένα κομφούζιο που δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί. Επομένως, τα αρνητικά του στοιχεία είναι, κατά τη γνώμη μου, δύο. Είναι οι ακραίες λεπτομέρειες που είναι πάρα πολλές. Και δεύτερον, η σειρά εξωτερικών διατάξεων προβλέπει έκδοση διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν εκδοθεί, και ότι έχει περάσει περίπου ένας χρόνος και δεν ξέρω και αν θα εκδοθούν. Από ό,τι πληροφορούμε δεν ετοιμάζεται τίποτα, δεν προβλέπει να... Άρα, σε αυτό το σημείο, ο νόμος είναι καταδικασμένος να παραμείνει αναφάρμοστο. Κατά τα λοιπά, όσα σε περιπτώσεις δεν εμπίπτουν σε αυτές τις προϋποθέσεις που έθεσα, θα μπορέσει ίσως να εφαρμοστεί. Αλλά τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι το μεγάλο βάρος της σωστής εφαρμογής του νόμου πέφτει στους ώμους του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως. Για να μπορέσει όμως το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως να ανταποκριθεί στο πολύ σπουδαίο έργο που το αναθέτει ο νόμος, πρέπει να έχει τεράστιες δυνατότητες. Παραδείγματος χάρη, όταν του λέει ότι πρέπει να παρακολουθεί όλες τις εκπομπές και όπου υπάρχει παράβαση διοντολογίας να επεμβαίνει και να επιβάλλει κυρώσεις, σημαίνει τι? Σημαίνει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως πρέπει τους, όπως είναι οι τηλεοπτικοί σταθμοί σε όλη την Ελλάδα, 70-80 πώς είναι, να παρακολουθεί το σύνολο των εκπομπών, να τις καταγράφει και εν συνεχεία να τις μελετά και εν συνεχεία να τις εισάγει στο Συμβούλιο και να επιβάλλει τις ανάλογες κυρώσεις. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, αλλά χρειάζεται τεράστιο προσωπικό, χρειάζεται τεράστια οργάνωση και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι υπάρχει μία αρχή η οποία έχει πάλι επισημανθεί από τους αρχαίους Έλληνες, ότι κάποιος ο οποίος ασκεί εξουσία τίνει εις το να προβεί σε υπέρβαση εξουσίας. Άρα και υποτιθεμένο ότι αύριο το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο αποκτούσε το προσωπικό με τις ειδικότητες που χρειάζονται, πάλι έπρεπε να προσέξει ποιες εκπομπές θα ελέγξει, εις ποια ανέκταση και ποιες κυρώσεις θα επιβάλλει. Μη συμβεί ότι απέκτησε μεγάλη δύναμη, παίρνει φόρα και κόβει κεφάλια. Θέλει και αυτό πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ότι όσο μεγάλη εξουσία έχει κάποιος, τόσο τίνει να την παραβιάσει. Και αυτό συμβαίνει
όχι μόνο σε μια δικτατορία, σε ένα δικτατορικό καθεστώς, αλλά και σε δημοκρατικές κυβερνήσεις. Γι' αυτό έχουμε και το Συμβούλιο Επικρατείας, για να συγκρατεί την κυβέρνηση από τις αυθαιρεσίες της και από την υπέρβαση ουσίας. Γι' αυτό έχουμε και το ελεγκτικό συνέδριο. Αυτά δεν ακούγονται. Θα. Έχουν βγάλει κάθε αποφάσεις, οι οποίες δεν έχουν εφαρμοστεί. Ναι, διακοσμητικά είναι. Ακριβώς. Γι' αυτό έχουμε, ας πούμε, και το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο να φρενάρει όσο μπορεί την σπατάλη του δημοσίου χρήματος. Το είχαμε αυτό. Ναι. Δεν λειτουργεί ούτε αυτό. Σε κάποια... Το ξέρετε ότι δεν λειτουργούν αυτά. Σε κάποια έκταση. Δεν ακούγονται μάλλον. Σε κάποια έκταση λειτουργούν. Υπάρχουν και αποφάσεις του ελεγκτικού συνέδριου. Συγγνώμη, λειτουργούν. Ναι. Οι αποφάσεις τους δεν εκτελούνται. Ναι. Έχετε δίκιο. Πολλές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας δεν εκτελούνται και δυστυχώς και ο νόμος και το Σύνταγμα έχουν μια διάταξη που μάλιστα είναι και ποινική εν περιπτώσει αρνήσεως εκτελώσεις μια αποφάση του Συμβουλίου Επικρατείας, ο οποίος όμως διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται. Έχετε δίκιο στο θέμα αυτό. Και αυτό και σε αυτό ήθελα να παρατηρήσω ότι πράγματι δεν αρκεί ένα νόμος να προβλέπει κάποιες περιπτώσεις, αλλά πρέπει οι περιπτώσεις αυτές να μπορούν να εφαρμοστούν. Πρέπει η διάταξη αυτή να είναι πρόσφορη. Ήθελα λοιπόν να καταλήξω σε αυτό ότι το μέγα βάρος πέφτει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως. Από ό,τι ξέρουμε, δεν έχει τις δυνατότητες και δεν ξέρω αν ποτέ θα μπορέσει να τις αποκτήσει για να μπορέσει να ασκήσει ουσιαστικά το έργο του και κατά τρόπον μάλιστα αντικειμενικών και αμερόληπτων. Στα καθήκοντα που το αναθέτει. Είναι και αυτό ένα μεγάλο κενό του νόμου, το οποίο δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να καλυφθεί στο μέλλον. Μάλιστα. Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, κύριε Κρύπα, το οποίο έχει σχέση με την ενημέρωση από τα ραδιοφωνικά μέσα. Ξέρετε ότι σε όλη την Ελλάδα έχουμε εκατοντάδες ραδιοφωνικούς σταθμούς. Γύρω στους 1500 από ό,τι ξέρω. Μάλιστα. Γνωρίζετε επίσης στο Λεκανοπέδιο έχουμε επίσης ένα μεγάλο αριθμό. Περίπου 80 από ό,τι... Ίσως και παραπάνω. Ίσως και παραπάνω. Και διότι εσείς ως τέος Διευθυντής του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως σε θέματα τύπου γνωρίζετε καλύτερο. Πάντως άλλο, επειδή έχετε και πολλά έτη στη θέση αυτή, το τι ακριβώς συμβαίνει. Θα πρέπει κανείς να δει με ιδιαίτερη προσοχή το τι μεταδίδουν κάθε μέρα αυτοί οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Ένα. Δύο. Ποια γλώσσα χρησιμοποιούν. Τι λεξιλόγιο είναι αυτό που έχουν. Ενώ ποια σύνταξη ακολουθούν παραπέρα και ακόμα γραμματικά στοιχεία. Έχουμε δηλαδή, θέλω να πω, βαρβαρισμούς και σολικισμούς στην εκφορά του λόγου από αυτούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και ας έλεγα ως ένα βαθμό 90%. Ναι, έχετε δει και ο νόμος κάνει και μια προσπάθεια προχωρώ. Να το καλύψει αυτό. Εάν θα γνωρίζατε ποτέ μερικούς από τους ιδιοκτήτες αυτών των ραδιοφωνικών σταθμών από κοντά ή τους ζητούσατε να σας γράψουν 5 αράδες σε μια κόλλα χαρτί, θα μένατε άναυδος από την γνώση της γλώσσας και της θεματολογίας που πρέπει να έχει ένας ραδιοφωνικός σταθμός. Yeah. Από την ορθογραφία, την ορθή γραφή των κειμένων που θα συνέγραφαν σε μία κόλλα χαρτί, όπως σας είπα πριν. Θα μένατε άναυδος, άναυδος. Από τη γλωσσολογική πτωχία τους. Όχι μόνο, αλλά από την αγραμματοσύνη, yeah, που είναι και το κύριο χαρακτηριστικό τους. Και ρωτώ, είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να βομβαρδίζονται δεκάδες νέα παιδιά του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου με τόσες ασυνταξίες, με τόσους βαρβαρισμούς και σολικισμούς, με τόση κακή ενημέρωση και ψυχαγωγία? Αυτό το πρόβλημα υπήρχε πάντοτε και ξέρουμε ότι στο παρελθόν τα υπάρχοντα μέσα ενημερώσεως συνέβαλαν
στο να κρατηθεί η γλώσσα σε ένα επίπεδο. Σήμερα όμως συμβαίνει, όπως είπα, το αντίθετο. Και εδώ ήθελα να επισημάνω και το εξής λεπτό σημείο, ότι πρέπει να γίνει αντιληπτό, ίσως να μην έχει συνειδητοποιηθεί αυτό το πράγμα, πρέπει να γίνει αντιληπτό πόσο άμεσα επί του θέματος της γλώσσας επιδρά το κείμενο του ραδιοφώνου και της τηλεράσεως επί του κοινού. Αυτό το οποίο επισημάνατε, ότι υπάρχει γλωσσολογική πτωχία, για να το πούμε κοψά, μην χρησιμοποιήσουμε κάπως πιο λαϊκή έκφραση, νομίζω δεν τελειώνει εδώ. Εδώ αυτό το στοιχείο που επισημάνετε μεταδίδεται, μπαίνει μέσα στο μυαλό των παιδιών αλλά και των μεγάλων, και οι μεγάλοι επηρεάζουν, δεν επηρεάζονται μόνο τα παιδιά, μπαίνει μέσα στο κεφάλι τους και κατά κάποιον τρόπο διδάσκονται να ακολουθούν μία απόλυτη γλωσσική αναρχία, μία πτωχία γλωσσολογική και μία πτώση πολύ χαμηλά του γλωσσολογικού επίπεδου. Εάν θελήσουμε να δούμε τι κάνουν οι άλλοι λαοί, θα αντιληφθούμε ότι το θέμα της γλώσσας το προσέχουν ως κόρη οφθαλμού. Παραδείγματος χάρη, η γαλλική γλώσσα έχει κάποιους τόνους. Οι τόνοι αυτοί δεν μπαίνουν στη συλλαβή την τονιζομένη, άρα είναι άχρηστοι. Για τολμήστε να πείτε στον Γάλλο να καταργήσουμε τους τόνους, ότι εξυπηρετούν, τίποτα δεν εξυπηρετούν. Και υποτιθεμένου ότι η υπόταση έχει κάποια βάση, ξέρετε πόσα χρόνια θα την μελετήσουν, περίπου 100. Έχει συμβεί για τους τόνους τους γαλλικούς να συγκροτηθούν επιτροπές να τους μελετήσουν, να πεθάνουν τα μέλη τους, να ξανασυγκροτηθούν από νέα, να πεθάνουν κτλ. Και να περάσουν, ξέρω, 100 τόσα χρόνια και να μην έχουν ακόμα αποφασίσει. Ξέρουμε επίσης, θα έχετε δει, ότι στην ισπανική γλώσσα απάνω από το νι υπάρχει μια περισπομένη. Είπαν κάποιοι στην Ισπανία να την καταργήσουμε, διότι δεν εξυπηρετεί τίποτα. Τι απαντούν, αυτή λέγεται τίλδε, η περισπομένη στα ισπανικά. Τι απαντούν οι Ισπανοί? Όχι, η τίλδε είναι η δόξα μας. Οι Γερμανοί έχουν κάποια διαφορά μεταξύ καθομιλουμένης και γραφωμένης γλώσσας. Και σε ορισμένες περιπτώσεις η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Παραδείγματος χάρη, ένας γερμανομαθής, ένας Γερμανός με έναν Ελβετό, γερμανομαθή Ελβετό, γερμανόφωνο Ελβετό, εάν μιλήσουν την δημοτική, δεν θα καταλάβει ένας τον άλλον. Πρέπει να μιλήσουν την καταρρεύουσα για να την καταλάβει. Για πέστε λοιπόν σε Γερμανό, ότι ξέρω εγώ, για να μπορέσουμε να γίνουν κατανοητοί, να καθιερώσουμε τη δημοτική. Θα σου πει, τι λες, θα καταστρέψω τη γλώσσα του Γκέτε? Εμείς, είπατε προηγουμένως για το μονοτονικό, αποφασίζουμε σε μια νύχτα, χωρίς να μελετηθεί καθόλου. Αυτό επιστημονικώς είναι απαράδεκτο. Και υποτιθέμενο ότι έπρεπε, ξέρω εγώ, να καταργηθούν οι τόνοι και να καταλήξουμε στο μονοτονικό, δεν έπρεπε να μελετηθεί επί πολλή χρόνων από όλους τους αρμοδίους, να καταθέσουν όλοι τις απόψεις τους, τις προτάσεις τους, να μελετηθούν και μετά αυτό το πράγμα να εισαχθεί, ή και όταν εισαχθεί, να εισαχθεί δοκιμαστικά σε ένα μικρό χώρο, να δούμε πώς πάει, οπότε να δούμε πώς θα το εφαρμόσουμε, τίποτα, μπαμ, μέσα σε μια νύχτα. Λοιπόν, βλέπετε ότι η πτώση στη γλώσσα και η γλωσσική αναρχία είναι κάπως γενικότερο φαινόμενο και δυστυχώς έχουν πέσει μέσα και τα μέσα ενημερώσεως, όπως είπατε, το ραδιόφωνο, που θα έπρεπε να κάνουν το εντελώς αντίθετο. Βλέποντας η γλώσσα να καταραίει, να προσπαθήσουν να την εξυψώσουν. Αυτό θα ήταν το καθήκον του. Δυστυχώς έχουμε αυτό το φαινόμενο, με τα λύπη μου. Συμφωνώ απολύτως με όσα είπατε. Θέλω λοιπόν να πω ότι τρέφοντας μεγάλο σεβασμό προς τον πρόεδρο του Ραδιοπτικού Συμβουλίου, τον κύριο Κουρουσόπουλο, αλλά και προς τα μέλη του, τα οποία ομολογώ ότι είναι ένα προς ένα σοβαρή και αρκετά υπεύθυνη. Ναι, ναι, είναι υπεύθυνοι και διαβασμένοι άνθρωποι, έτσι, όλοι τους. Έχουν περιοριστεί στο ρόλο, γιατί ίσως οι δυνατότητες που έχουν είναι πάρα πολύ λίγες, ενός διακοσμητικού ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου. Ναι. Κάπου, ας πούμε, ας σηκωθούν να φύγουν, να πάνε σπίτι τους και να πούνε, εμείς κατά προθέσεις συνθήκες δεν μπορούμε να δουλέψουμε άλλο.
Δηλαδή να μην έχουν και αυτή την έτσι, κατηγορία ότι δεν λειτουργούν, διότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν τους παρέχονται τα μέσα. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενική αναρχία στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, σε βαθμούς όπου όλοι οι γκάγκστερ, όλοι οι, ο υπόκοσμος το ξαναλέω, ως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, διαθέτει ο καθένας από ένα ραδιοφωνικό σταθμό και με βίαιους τρόπους, πραγματικά με βίαιους τρόπους, προσπαθεί να παραμείνει στην εξουσία του βουνού, όπως λέγεται, δηλαδή των συχνοτήτων, για να εκπέμπει και να εισπράττει ως ο αρδιάρης με τον τέφι από διαφόρους συμπατριώτες μας κάποια χρήματα για να διαφημιστούν. Πουλάει κόσκινα ο άλλος, ελάτε να διαφημίσουμε τα κόσκινα. Πουλάει ο άλλος, ξέρω εγώ, λάδι, ελάτε να διαφημίσουμε το λάδι. Πουλάει σαπουνέλαιο, ελάτε να διαφημίσουμε το σαπουνέλαιο. Γυρνάνε λοιπόν με τον τέφι στους δρόμους, ως αρκουδιάδες, μαζεύουν αυτά τα χρήματα, πηγαίνουν, πληρώνουν αυτούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τα χρήματα αυτά δεν είναι λίγα βέβαια, είναι σοβαρά χρήματα για αυτούς οι οποίοι διαθέτουν αυτά τα μέσα και με τα οποία ζουν πλουσιότατα με πολυτελή αυτοκίνητα, με βίλες, με σπίτια. Και οι άνθρωποι αυτοί στραβώνουν κυριολεκτικά τα ελληνόπεδα και τους Έλληνες που τέλος πάντων τους ακούν και τους παρακολουθούν. Τι να κάνουν άραγε, διότι μεσολαβούν κάποια τραγούδια, μεσολαβούν κάποιες εκπομπές. Έχω και προσωπικό παράδειγμα προημερών. Μου ζήτησε συνέντευξη ένας ραδιοφωνικός σταθμός από τηλεφώνου για κάποιο θέμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο γνώριζα. Άρχισε η συνέντευξη και είδα ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός το πήγαινε που το πήγαινε να υπερασπιστεί κάποιους παραβάτες του νόμου και κάποιους εγκληματίες. Δεν του άρεσαν οι απόψεις μου οι οποίες ήταν υπέρ της νομιμότητας και κατά κάποιο τρόπο μου έκανε επίθεση. Εγώ λέω, με συγχωρείτε, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του σταθμού είναι αυτά και αυτά και θα σας παρακαλούσα να μου εξηγήσετε γιατί τάσεστε υπέρ των παραβατών του νόμου και υπέρ των εγκληματιών, έτσι, των συνέφερων του σταθμού. Μου έδωσε μια απάντηση αλλαντάλλων, οπότε αναγκάστηκα να διακόψω τη συνέντευξη και να πω σας παρακαλώ να σταματήσουμε, να μην την προχωρήσουμε τη συνέντευξη, διότι αν και εγώ μιλήσω με το ίδιο πνεύμα που μιλάτε κι εσείς, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω εκφράσεις απρεπείς και αυτό το πράγμα δεν το συνηθίζω. Δηλαδή με πήρε στο τηλέφωνο επειδή ήμουν εγνώριζα κάποιο θέμα, να ήμουν εξπέρ επί κάποιου θέματος, αλλά δεν ξέρω πώς σχημάτισε την εντύπωση ότι εγώ θα εξέφραζα απόψεις υπέρ των παρανομούντων. Και αναγκάστηκα να διακόψω τη συνέντευξη, διότι δεν ήταν του επίπεδου μου. Αυτό επομένως συμβαίνει και έχει συμβεί και άλλες φορές και έχω και προσωπική εμπειρία και προσωπική μαρτυρία επ' αυτού. Δεν είναι άγνωστο. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν. Για το επίπεδο αυτό συνυπεύθυνα είναι τα δύο κόμματα της εξουσίας, τα οποία δεν ξέρω ως ποιο βαθμό θα μπορούν να συνεχίσουν σε αυτό το ρυθμό. Βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πίσω από όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς κρύβονται πάρα πολλοί άνθρωποι, βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και αξιωματούχοι κομμάτων με μεγάλες πολιτικές φιλοδοξίες. Έχει υποθεί ότι πίσω από κάθε ραδιοφωνικό σταθμό κρύβεται και ένας πολιτικός. Και αυτό δεν είναι ψέμα. Να περάσουμε σε κάποιες ερωτήσεις. Υπάρχει, λέει, ένα βιβλίο για τη γλώσσα, «Μυστικός κώδικας της ελληνικής γλώσσας», σημεοφόρου. Κυκλοφορεί περί επαναχρόνο και αναφέρεται στην αποκωδικοποίηση της ελληνικής γλώσσας. Δεν το ξέρω αυτό. Ο κύριος Σταύρος, ποιοι επιθυμούν την αλλαγή των γραμμάτων στην ελληνική γλώσσα, να τους κατονομάσετε. Ποιοι επιθυμούν την αλλαγή των γραμμάτων στην ελληνική γλώσσα. Α, εννοεί για την άποψη... Αυτό που είπατε στην αρχή. Ότι θα περάσουμε στους λατινικούς χαρακτήρες. Να προσθέσω κάτι στο θέμα θα αυτό. Θα σας το πούμε, κύριε Σταύρο, αυτό σε λίγες μέρες. Να προσθέσω κάτι από αυτό. Θυμάμαι τον καθηγητή που έκανε την εισήγηση. Είναι καιρός τώρα που έχει. Να προσθέσω κάτι. Ναι, αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να... Στο θέμα το λατινικό χαρακτήρα, νομίζω δεν μπορεί να λέγεται.
Διότι ναι μεν παραδείγματος χάρη η Τουρκία άλλαξε τους χαρακτήρες της επί Κεμάλ και έβγαλε τα αραβικά στοιχεία και έβαλε λατινικούς χαρακτήρες, αλλά αυτό μπορούσε να γίνει διότι στην τουρκική γλώσσα δεν έχει γραφεί τίποτα το αξιόλογο. Και στην ελληνική γλώσσα έχουν γραφτεί τα σπουδαιότερα μνημεία του πνεύματος. Επομένως, το να κάνουμε την ελληνική γλώσσα, την κάνουμε λατινικά στοιχεία, είναι σαν να εγκληματούμε κατά του παγκοσμίου πολιτισμού. Άρα δεν μπορεί να ταυτιζόμεθα με την Τουρκία στο θέμα αυτό, διότι δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση. Καλά έκανε η Τουρκία και τα έκανε λατινικά, διότι τα προηγούμενα αραβικά δεν είχε γραφεί τίποτα το αξιόλογο. Εμείς τι θα κάνουμε, θα κάνουμε λατινικά τους 200-250 τόμους που έχουν γραφεί και έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα αρχαιοελλήνων συγγραφέων, όπου είναι τα κορυφαία πνευματικά έργα που έχει δημιουργήσει ποτέ ο ανθρώπινος πολιτισμός. Δεν νομίζω να στέκεται αυτό το πράγμα. Όχι, δεν μιλώ ως Έλληνας και ξένος να ήμουν μη Έλληνας, δεν θα το δεχόμουν αυτό το πράγμα. Άστε. Άλλη ερώτηση εδώ. Γνωρίζετε, λέει, αν ο κύριος Λιαγουνάκος, μέτοχος του Ελευθέρου Τύπου, αν ερωτηθεί από τον κύριο Έβερτ και πήρε την έγκρισή του για να βγει και να μιλήσει για διακοπλεκόμενα συμφέροντα. Δεύτερον, αν αγόρασε και τις τελευταίες μετοχές του Ανιψίου Βουδούρη την προπερασμένη εβδομάδα. Αυτό είναι γράφηκε στις εφημερίδες. Ποια η σχέση του κυρίου Λιαγουνάκου με το σκάνδαλο Λέοπαρντ? Αυτό δεν το ξέρουμε, το βάζουμε στην πάντα να το εξετάσουμε. Λέει ότι αγόρασε μετοχές του Ιού του Ανιψίου Βουδούρη. Τσάγορας, το δημοσιεύτηκε αυτό, έτσι δεν είναι? Πράγματι. Ναι, καλά, δεν θυμάμαι τώρα τι έγραφε. Ασχολείται με το εμπόριο όπλων. Και έχει και μια εφημερίδα του Κέρδος ή την πούλησε και αυτή? Δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω. Πρέπει να τα παρακολουθεί κανείς. Δεν είχα μια δουλειά βέβαια με το δημοσιογραφικό επάγγελμα, ο κ. Λιαγουνάκος, και κακώς βρίσκεται στον χώρο αυτό. Αλλά αυτά θα τα πούμε αργότερα. Σε μια χώρα υπανάπτυκτη όπως η Ελλάδα, ειδικά με δείκτη αναλφαβητισμού, το μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πρώτος στοιχοδιώκτης που θα υποσχεθεί στο λαό ότι θα τα πάρει από τους πλούσιους και θα δώσει φτωχούς, εκλέγεται από το λαό χωρίς πρόβλημα. Οι φτωχοί δεν έχουν να χάσουν τίποτα άλλωστε. Τα ΜΜΕ πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο τη στιγμή που βρίσκονται σε μόνιμη ομοιρία? Ωραία ερώτηση. Χρήστος Μουραμπάς. Είναι ο μουσικοσυνθέτης? Πιθανόν. Μάλιστα. Πιθανόν. Τον γνωρίζω και προσωπικός. Μπορεί να είναι αυτός. Είναι ο Χρήστος Μουραμπάς ο μουσικοσυνθέτης. Μάλιστα. Λοιπόν, στο θέμα αυτό το οποίο θίγει είναι πολύ σωστό. Επισημαίνω αυτό που είπα στην αρχή, ότι για να εφαρμοστούν όλες αυτές οι αρχές χρειάζονται δύο στοιχεία, δύο πόλοι. Το ένα είναι πρόσφορος νομοθεσία και το δεύτερο συνείδηση πιστής εφαρμογής της κατά το δυνατόν. Αυτό το στοιχείο το είχαν επισημάνει όλος ιδιαιτέρως οι αρχαίοι Έλληνες. Αν διαβάσουμε την Αθηναίων πολιτεία του Αριστοφάνους θα δούμε ότι έχουν κουράσει πάρα πολύ το μυαλό τους οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες, για να μπορούσαν να καλύψουν αυτές τις περιπτώσεις διαφθοράς. Έλεγαν παραδείγματος χάρη ότι ένας άρχον επί ένα χρόνο θα μπορεί να ασκήσει την εξουσία του και μεταφεύγει. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση, ξέρω εγώ, του να επανεκλεγεί. Επίσης ένας άρχον μετά την αποχώρησή του δίνει λεπτομερή λογαριασμό της διαχειρήσεως προς ένα όργανο αντίστοιχο του σημερινού ελεγκτικού συνεδρίου. Παρακολούθησα προ ημερών μία διάλεξη ακριβώς επί του θέματος αυτού και ομολογούμενος δεν το ήξερα. Υπήρχε ένα όργανο αντίστοιχο του σημερινού ελεγκτικού συνεδρίου με πολύ πιο ισχυρές αρμοδιότητες, διότι επέβαλε και πολύ βαρύες ποινές, σε οποιονδήποτε ασκούσε εξουσία και φεύγοντας δεν απέδιδε λογαριασμό μέχρι τελευταίας μνάς και μάλιστα λογαριασμό που να μπορούσε να ελεγχθεί. Άρα στην περίπτωση αυτή είναι σωστό αυτό που επισημαίνει ο κ. Μουραμπάς, αλλά εκτός από τον νόμο απαιτείται και η συνείδηση, η οποία εις ποιαν έκταση υπάρχει είναι γνωστό. Εμείς λένε, εδώ έχουμε δύο πράγματα. Δεν έχουμε έλεγχο και δεν έχουμε τιμωρία. Βεβαίως. Ο κύριος Λινός, να σχολιάσετε το
υπουργό με κάνεις ή εφημερίδα κάνω. Ναι, αυτό το είπε ο Σούτσος της το 1800 τόσο, ξέρω εγώ. Της εποχής του Μεσοπολέμου, ή υπουργό με κάνεις ή εφημερίδα κάνω. Δεν είναι την εποχή του Μεσοπολέμου, κάτι είναι την εποχή του Όθωνος. Που δεν προερχόταν μόνο από δημοσιογράφους. Για την κατοχήρωση του μεσοπολεμικού επαγγέλματος, αυτό προκύπτει έμεσα για να υπάρχει ελευθεροτυπία. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το ξέρετε, έχω γράψει κατά σύμπτωση την ιστορία του τύπου. Κάποια φορά ο Όθωνας έβγαλε ένα νόμο περί τύπου πάρα πολύ αυστηρό. Δηλαδή, επέβαλε ένα παράβολο να πληρωθεί για να βγάλει κάποιο εφημερίδα, το οποίο παράβολο είναι τόσο ψηλό που κανείς δεν μπορούσε να το πληρώσει. Άρα, όλες οι εφημερίδες κλείσαν και παρέμειναν μόνο μία ή δύο, οι οποίες υπεστήριζαν τον Όθωνα. Κατόπιν όμως γενικής κατακραυγής, ο νόμος αυτός καταργήθηκε και εν συνεχεία, μόλις καταργήθηκε, έσπευσαν όλοι και έβγαλαν εφημερίδες. Αυτό πρέπει να συνέβη στην δεκαετία του 1830. Επειδή λοιπόν με την κατάργηση του νόμου αυτού του σκληρού πάρα πολλοί έπεσαν και έβγαλαν εφημερίδες, δημιουργήθηκε αυτή η επικράτηση, αυτή η αρχή, ή υπούργημα μου δίνεις ή εφημερίδα βγάζω. Αυτό ίσχυε μόνο για μια μικρή μεταβατική διάταξη, διότι έπεσαν πάρα πολλοί στο να εκδώσουν εφημερίδες και μεταγενεστέρως εφημερίδες έστρωσαν. Ήταν μια μεταβατική περίοδος ανώμαλη. Οι αεραστέχνες δεν μπορούν να τις κρατήσουν. Ακριβώς. Ακριβώς. Σχολιάστε τα 100 εκατομμύρια που έγιναν ποινές σύστασης και προειδοποίησης. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως. Ναι, ήθελα να πω το εξής, ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως έχει επιβάλει κάποιες ποινές σε κάποιους παραβάτες. Αλλά δεν ξέρουμε αν αυτές οι ποινές έχουν εφαρμοστεί. Διότι δεν αρκεί να επιβληθούν οι ποινές, πρέπει και να εφαρμοστούν. Και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι μια δημοσιαρχή η οποία δεν διαθέτει μηχανισμούς επιβολής και εισπράξεως. Όχι. Και δεν διαθέτει μηχανισμούς εισπράξεως, διότι θα πρέπει να αποκτήσει αρμοδιότητες οικονομικού εφόρου. Ο γνωστόν, ο έφορος βγάζει μια καταλογιστική πράξη, όταν έχει ένα χρέος βγάζει μια καταλογιστική πράξη και καλείς να το πληρώσει. Δηλαδή σε καταδικάζει χωρίς δικαστική απόφαση. Τη βγάζει ο ίδιος ο έφορος. Γι' αυτό και αν δεν τις αποφάσεις αυτές προβλέπεται η λεγόμενη ανακοπή. Λοιπόν, δεν έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει τις ποινές το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Έχουμε και εδώ κενό νόμου. Πολύ σωστό. Επίσης, σχολιάστε την επιβράβευση της παρανομίας με μόρια, δηλαδή τη λειτουργία ηλεκτρονικών ΜΜΕ χωρίς άδεια. Ήθελα να πω το εξής, ότι πάρα πολλοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί λειτουργούν σήμερα χωρίς άδεια. Ποιες είναι οι συνέπειες εάν ένας ραδιοσταθμός, τηλεοπτικός σταθμός λειτουργεί χωρίς άδεια? Οι συνέπειες προβλέπονται από το άρθρο 16 του νόμου 1730 και είναι ποινική δίωξη. Η ποινική δίωξη από ένα σημείο και πέρα, δηλαδή μόλις άρχισαν να λειτουργούν οι ραδιοσταθμοί, έπαψε να ασκείται με το εξής τέχνασμα, πολύ ευφυές. Όταν ένας υπέβαλε αίτηση για χορήγηση αδείας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, έπαιρνε και μια βεβαίωση, η οποία βεβαίωσε, από την αρμοδία υπηρεσία, η οποία βεβαίωσε τι έλεγε. Έλεγε ο κύριος Στάδε, υπέβαλε αίτηση. Όταν λοιπόν τον καλούσε το δικαστήριο ή ο εισαγγελέας στην ανάκριση, παρουσίαζε τη βεβαίωση ότι υπέβαλε αίτηση και έλεγε: με συγχωρείτε, δεν συντρέχει δόλος στο πρόσωπό μου να παραβιάσω τη διάταξη, διότι εγώ συμμορφώθηκα προς τον νόμο, να, και βεβαίωσε ότι κατέθεσα αίτηση. Κάποια δικαστήρια είπαν στην αρχή, δηλαδή είπαν: να, αυτό δεν αποτελεί αίτηση και επομένως καταδικάζουμε. Μεταγενεστέρως όμως, επειδή αυτό γενικεύθηκε και καθένας κρατούσε στο χέρι του μια βεβαίωση ότι υπέβαλε αίτηση, και τα δικαστήρια έπασαν να καταδικάζουν. Και άρα η διάταξη σήμερα που προβλέπει κυρώσεις εν περιπτώσει λειτουργίας σταθμού χωρίς άδεια έχει ατονίσει και δεν εφαρμόζεται από τα δικαστήρια σε αυτή την περίπτωση, όχι πλέον από κάποια δημόσια υπηρεσία. Μάλιστα. Πρόταση για εκπομπή με πολυπρόσωπη παρουσία και του Υπουργού Τύπου. Τι είδος προστασία είναι αυτή που παρέχει το Σύνταγμα στους δημοσιογράφους, όπως αναφέρει ο κύριος Κρύπας,
όταν για ένα επίθετο που χρησιμοποίησε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Δρίζος καταδικάστηκε σε 21 μήνες φυλάκιση. Η φράση ήταν «υπερίεργος δικαστής». Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε απόφαση δικαστική. Ένα δημοκρατικό κράτος οι αποφάσεις των δικαστηρίων είναι σεβαστές. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, εάν κακώς κατεδικάστη ο κύριος Ρίζος, είναι κάποια πράγμα που ενδεχομένως δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, πιθανόν να υπάρχει απόφαση δικαστική εσφαλμένη. Στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορώ να αποφανθώ εάν δεν έχω μπροστά μου την απόφαση τη δικαστική, να δω πού στηρίζεται και ποια η αιτιολογία της για αυτή την περίπτωση. Πιθανόν επομένως η αιτιολογία της να είναι εσφαλμένη και να έχει δίκιο ο τηλεθεατής μας, πιθανόν όμως η αιτιολογία της να έχει πλήρη νομική βάση και να είναι σωστή απόφαση. Δεν μπορώ να αποφανθώ επί μιας αποφάσεως δικαστικής αν είναι σωστή ή όχι, εάν δεν την έχω μπροστά μου. Επομένως, επιφυλάσσομαι. Εκτός των εφημερίδων υπάρχουν και αξιόλογα πολιτικά περιοδικά που δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο πλατή κοινό. Να το σχολιάσετε. Είναι σωστό αυτό, αλλά το επίπεδο που πρέπει να είναι υψηλό, είπαμε σε ποιους χώρους πρέπει να είναι υψηλό, δεν πρέπει να το κρύψουμε, ότι πρέπει να είναι υψηλό και εις τον λαό. Αν λοιπόν κάποια περιοδικά ποιότητος δεν έχουν ανταπόκριση, εδώ πρέπει να αναζητήσουμε και από τον ίδιο τον λαό ευθύνη, όπως ισχύει και στην πολιτική. Αν υποθέσουμε ότι κάποια φορά ο λαός εξέλεξε ή εκλέξει κάποιον πολιτικό ανίκανο, ή βασιλούς κάποιο πολιτικό ανίκανο, τον οποίο μάλιστα ήταν γνωστό ότι ήταν ανίκανος και παρά τα αυτά ο λαός τον εξέλεξε, έχει τη δική του ευθύνη στην προκειμένη περίπτωση. Έχω και προσωπικό παράδειγμα, έχω ασχοληθεί με την έκδοση περιοδικού ποιότητος, το οποίο δεν είχε απήχηση. Οι προτιμήσεις του κοινού είναι εις ορισμένο χώρο, αυτό είναι γνωστό. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στο κοινό ποια περιοδικά θα δεχθεί και ποια δεν θα δεχθεί. Είναι δικό του θέμα. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω για μια ακόμη συζήτηση που αφορά μια μελέτη σας για τα δικαιώματα των γυναικών. Μάλιστα. Για την άλλη εβδομάδα, εάν και εφόσον το επιθυμείτε. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο δεν έχει αναπτυχθεί για τα δικαιώματα των γυναικών, γιατί κάπου υπάρχει μία κατάχρηση, νομίζω, δικαιωμάτων ή αν θέλετε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου κατάφορα αδικούνται και οι άνδρες και οι γυναίκες. Ναι, είναι σωστό αυτό. Πλέτε ένα εκ των έργων μου, ένα σύγγραμμα που έχει τον τίτλο «Η θέση της γυναικός στο ελληνικό δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο», έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών, όπου εκεί είναι μεγάλο το σύγγραμμα και εξετάζει όλες τις περιπτώσεις. Βεβαίως έκτοτε είχαμε κάποιες αλλαγές σημαντικές, αλλά είμαι στη διάθεση αν θέλετε να συζητήσουμε τέτοιο θέμα. Προκαταβολικώς μπορώ να πω ότι έκτοτε οι γυναίκες απέκτησαν πάρα πολλά δικαιώματα και η θέση τους ευελτιώθη σε πολύ, ας πούμε, προωθημένο σημείο. Μάλιστα. Ο κύριος Γιώργος Κρύπας, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές του Hi TV, όπως σας είπα και πριν, είναι συγγραφέας πάνω από 150 συγγραμμάτων, τα περισσότερα από τα οποία αφορούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δύο από αυτά, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, έχουν βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών και έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε περισσότερα από 200 συνέδρια στο εξωτερικό, διεθνή, εκτός Ελλάδος, σε διεθνή συνέδρια, τα οποία κατά βάση ασχολούνται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπήρξε επί πολλά χρόνια διευθυντής του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως σε θέματα τύπου. Και επίσης έχει συγγράψει αρκετά βιβλία, όπως είπαμε και πριν, αρκετά συγγράμματα, πολύ σημαντικά όπως αυτό το τελευταίο, για τα δικαιώματα της γυναίκας και για το οποίο τον παρακαλέσαμε σε κάποια άλλη εκπομπή να μας κάνει την τιμή να έρθει να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Οντολογής, φτάνουμε απόψε να πούμε τα εξής πράγματα. Η ενημέρωση των Ελλήνων, των
συμπατριωτών μας δεν ανήκει πια στους δημοσιογράφους εδώ και αρκετό καιρό. Οι δημοσιογράφοι, περισσότεροι από τους οποίους αναγκάζονται για λόγους επιβίωσης να εργάζονται σε διάφορες επιχειρήσεις για τον επιούσιο, θέλω να σας βεβαιώσω ότι έξω από μερικές εξαιρέσεις που έχουμε και εμείς στο δικό μας το επάγγελμα, αυτούς που αποκαλούμε τυχοδιώκτες και κάπως χειρότερα ακόμα, θα ήθελα να σας βεβαιώσω ότι το 95% των συναδέλφων μας είναι έντιμοι επαγγελματίες, άνθρωποι με δημοκρατικές αρχές, ευσυνείδητοι και πολύ εργατικοί, κρυμμένοι πίσω από γραφεία, πίσω από βιβλιοθήκες, όπου μέρα νύχτα μελετούν. Ελάχιστοι τους γνωρίζουν από το πλατή κοινό, βεβαίως εμείς οι επαγγελματίες τους γνωρίζουμε, και οι οποίοι περνούν από το επάγγελμα μια ολόκληρη ζωή θυσιάζοντας την υγεία τους, τις ώρες τους, τη διασκέδασή τους, την οικογενειακή τους ευτυχία, γιατί αυτό είναι ένα περίεργο επάγγελμα. Η δημοσιογραφία είναι μια περίεργη ερωμένη που σε θέλει μονίμως δίπλα της και που κανείς δεν έμαθε ποτέ για αυτές τις μεγάλες προσωπικές θυσίες αυτών των πραγματικά σπουδαίων και σεβαστών συναδέλφων μας, τους οποίους τιμούμε. Ίσως κάποια στιγμή αξιωθούμε να κάνουμε μερικές τέτοιες εκπομπές, να γνωρίζετε μερικούς τέτοιους ανθρώπους, τέρατα γνώσης και μόρφωσης, με πάρα πολύ γνώση με την έννοια επιστημονική και άσχετη με το επάγγελμα, χημικούς, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα επαγγέλματά τους και αφοσιώθηκαν από πολύ νέοι στη δημοσιογραφία, πήραν το πτυχίο, το πήγαν στο σπίτι, μπαμπά, μαμά, ήθελες να γίνω αρχιτέκτονας, λέει του μπαμπά του αρχιτέκτονα, έγινα, δικηγόρος έγινα, να πάρε και το πτυχίο, τώρα κράτα το, εγώ θα ακολουθήσω τη δουλειά που αγαπάω. Και η δημοσιογραφία είναι ίσως αυτή που έχει τις περισσότερες απαιτήσεις από όλα τα άλλα επαγγέλματα. Στην ουσία λοιπόν, απόψε αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Κρύπα, φτάνει σε ένα συμπέρασμα ότι η δημοσιογραφία στην Ελλάδα εδώ και αρκετό καιρό δεν είναι πια ελεύθερη. Στο σωματείο μας απάνω έχει μερικά χρυσά γράμματα μια φράση και λέει «Η ελευθεροτυπία είναι το α και το ω της δημοσιογραφίας». Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις στον τύπο, μικρές και λίγες θα έλεγα, αλλά στην τηλεόραση δεν υπάρχει καμία απολύτως εξαίρεση. Τα πάντα είναι κατευθυνόμενα και αυτό δεν είναι δύσκολο κανείς να το αντιληφθεί ούτε και να το μπορεί να το αντικρούσει, διότι εάν δείτε ένα τηλεοπτικό στανό, θα δείτε να στρέφεται εναντίον του Πρωθυπουργού με τα χειρότερα λόγια, θα δείτε ένα άλλο σταθμό να μιλάει υπέρ του Πρωθυπουργού, λέω έτσι ένα πολύ κορυφαίο ζήτημα, θα δείτε κάθε ένας από αυτούς να εκφράζει απόψεις οι οποίες φαίνεται από πού ξεκινούν, είναι σαφές. Και βεβαίως μερικά από τα πάρα πολύ σπουδαία θέματα, όπως το λαθρεμπόριο πετρελαίου, όπως οι καταπατήσεις χιλιάδων εκτάσεων στο νομό Αττικής, τι να λέμε τώρα, εκατοντάδες θέματα τα οποία δεν θίγονται και δεν έρχονται στη δημοσιότητα, γιατί έτσι πρέπει να γίνει ή γιατί έτσι είναι οι εντολές. Τέλος πάντων, εσείς έχετε δυνατότητα και σας ελπίσουμε ότι αυτό θα μας βοηθήσει ώστε να γίνουμε ένας πλειέστερος σταθμός σε λίγο καιρό, να παρακολουθείτε ένα κανάλι το οποίο είναι πραγματικά ανεξάρτητο. Δύο ακόμα ερωτήσεις οι οποίες ήρθαν εκ των υστέρων. Γιατί κατήργησαν τα αρχαία ελληνικά στα σχολεία, η τηλεόραση μήπως συνέβαλε σε αυτό, ρωτάει ένας σπουδαστής. Το απαντάτε. Και τι είναι εκτός της ειδικότητας μου, δεν είμαι φιλόλογος. Δεν νομίζω ότι η τηλεόραση συνέβαλε. Θυμίζω το εξής, ότι ο πόλεμος εναντίον των αρχαίων ελληνικών είναι παλαιός, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι εναντίον των αρχαίων είναι παλαιός, πρώτης εισαγωγής της Ελλάδος, της τηλεοράσεως στην Ελλάδα. Θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν μαθητής που δεν υπήρχε τηλεόραση, ακόμα και στα ευρωπαϊκά κράτη, γιατί έχω κάποια ηλικία όπως βλέπετε, ακόμα και τότε υπήρχε επίθεση εναντίον των αρχαίων ελληνικών. Δεν νομίζω να συνέβαλε η τηλεόραση στην προκειμένη περίπτωση. Ή έστω να συνέβαλε σε πολύ μικρή έκταση. Ο κύριος Δημόπουλος σχολιάζεται, λέει, τη συνταγματική διάταξη που απαιτεί από όλα τα δικαστήρια να αιτιολογούν ειδικά και τις αποφάσεις τους. Με περιστατικά τις αποφάσεις της.
Και εμπεριστατωμένα τις αποφάσεις. Και εμπεριστατωμένα τις αποφάσεις της. Το ερώτημα αφορά τις ποινικές αποφάσεις, οι οποίες όταν απαγγέλλονται προφορικά και άμεσα εκτελούνται, στερούνται της ειδικής αιτιολογίας. Άρα είναι ανυπόστατες ως αποφάσεις. Ναι, ήθελα να πω ότι ο εξής πράγματος ήταν να προβλέπει ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Στο θέμα των ποινικών, δεν πάβουν οι ποινικές να είναι αιτιολογημένες. Απλώς η αιτιολογία τους δεν γράφεται τη στιγμή της καταδίκης. Εάν έχουμε μια καταδικαστική απόφαση ποινική, πράγματι η ποινή μπορεί να εκτελεστεί εκείνη τη στιγμή, αλλά ύστερα από κάποιες μέρες, όταν πάμε να πάρουμε την απόφαση, την αιτιολογία την έχει. Άλλωστε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε έφεση στο εφετείο ή ανέρεση στον Αριοπάγο, εάν δεν είχαμε το κείμενο της ποινικής αποφάσεως με την αιτιολογία της. Αν δεν είχε καθόλου αιτιολογία, θα απερίπτωτο. Όμως, ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλές αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που πηγαίνουν στο ανώτερο δικαστήριο, είτε στο εφετείο είτε στον Αριοπάγο, γίνονται δεκτές, διότι λένε ότι η αιτιολογία της αποφάσεως είναι επαρκής και νόμιμη και βάσιμη. Υπάρχουν βέβαια και αποφάσεις που λέει ο Αριοπάγος ότι η αιτιολογία της είναι ανεπαρκής, η απόφαση αναιρείται και πρέπει να γίνει δεκτό αυτό ή πρέπει να ξαναπαραπευθεί στο δικαστήριο με άλλη σύνθεση για να ξαναδικάσει. Απλώς η αιτιολογία δεν γράφεται εκείνη την ημέρα, γράφεται κάποια άλλη μέρα. Σας ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι που είσαστε μαζί μας. Ευχαριστούμε και τον κύριο Γεώργιο Κρύπα για την μεγάλη τιμή που έρχεσαι στο κανάλι μας. Και ελπίζω λοιπόν αυτό το θέμα δικαιώματα της γυναίκας που είναι πια ένα βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών βιβλίο σας να το πούμε σε μια άλλη εκπομπή, όχι πολύ αργά και όταν εσείς το αποφασίσετε. Ευχαριστούμε και πάλι κυρίες και κύριοι, χαίρετε.